Εκτό από Εγώ... την ρητορική και από αυτού του είδου την αντιπαράθεση, α σκεφτεί ο κόσμο που μα παρακολουθεί. Το έσχο τη Μόρια επί ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται και επί Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική εγκλωβισμού που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία, θα κλείσει τα hot spot. Τι έλεγε, θα αποσυμφορήσει τα νησιά. Τι κάνει, δημιουργεί στρατόπεδα 20.000 plus στα 5 νησιά. Αυτή η πολιτική δεν θα περάσει, κύριε Πλεύρη. Μιλάτε για τοπικέ κοινωνίε. Όλοι οι Δήμοι και όλο ο κόσμο στα νησιά λένε ω εδώ τέρμα. Άμεση εγκατάσταση αυτού του κόσμου στην ενδοχώρα. Και επιτέλου πρέπει να μπει τέλο σε αυτή την απαράδεκτη συμφωνία. Πρέπει αυτό ο κόσμο να πάει στη χώρα προορισμού. Έχει δικαίωμα ο πρόσφυγα και ο μετανάστη και τα παιχνίδια με το προσφυγικό προφίλ είναι παιχνίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν την υπογραφή και του κύριου Σκηνά και τη Κομισιόν. Όπως έχει και αυτό που διάβασε ο κύριο Πλεύρης που αναγνωρίζει λάθρομετανάστε οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπερασπίζονται και οι δύο. Τα Δουβλίνα τρία, τα οποία απαγορεύουν στον πρόσφυγα να καταθέσει αίτηση ασύλου στη χώρα προορισμού. Και του λέει στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στο πρώτο σημείο που μπήκε στην Ελλάδα. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία θέλει να φτιάξει αυτά τα στρατόπεδα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική, το θέμα δεν είναι αν είναι από ένα κομμάτι του Αφγανιστάν ο πρόσφυγας και έχει προφίλ πρόσφυγα ή από ένα άλλο και δεν έχει. Όλοι τα στοιχεία λένε ότι το 70 με 80% ανάλογα την περίοδο που έρχεται στην Ελλάδα είναι Αφγανιστάν, είναι Συρία, είναι Παλαιστίνη, είναι Ιράκ, είναι Ιράν, είναι μια σειρά χώρες που έχουν πρόβλημα. Άρα το ζήτημα δεν είναι το προφίλ. Το ζήτημα είναι το δικαίωμα. Έχει αυτό ο άνθρωπο δικαίωμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσει αυτό το δικαίωμα από ανθρώπου που κυνηγιώνται και από την πολιτική τη. Τώρα, πα, για Ή πάμε τη Συρία, κύριε Παυλόπουλε. Απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, την ανοιχτή αμφισβήτηση κυριαρχικών μα δικαιωμάτων, έχουμε την πολιτική του ευσυχασμού. Και από το ΣΥΡΙΖΑ πριν και από τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Και την πολιτική που παραπέμπει ότι τα κυριαρχικά μα δικαιώματα θα τα υπερασπίσει το ΝΑΤΟ και ο Τραμπ όχι απλά παραμύθια για αγρίους, αλλά η ίδια η πείρα έχει δείξει πόσο μπορούμε να ακουμπάμε στους συμμάχους μας. Τα λέμε αυτά γιατί η κυβέρνηση της Λιβύης, του δυτικού τμήματος ενός προέδρου φύλαρχου, είναι αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους Αμερικάνους και από την ελληνική κυβέρνηση. Όταν η κυβέρνηση Άσαντ στη Συρία, όχι μόνο δεν είναι αναγνωρισμένη, αλλά έχουν κλείσει και την πρεσβεία. Τα λέμε αυτά γιατί κυριολεκτικά δεν πρέπει να περάσει κανένα εφησυχασμό. Η πολιτική τη περίφημης γεωστρατηγική αναβάθμιση που παραχώρησε την Ελλάδα σε νατοϊκέ στρατιωτικέ βάσει και στου Αμερικάνου διευκολύνσεις όχι μόνο δεν υπερασπίζει τα κυριαρχικά μα δικαιώματα, αλλά κυριολεκτικά μα αφήνει εκτεθειμένου σε παιχνίδια που παίζει η Τουρκία σαν περιφερειακή δύναμη και παιχνίδια τα οποία αν θέλετε, ο ελληνικό λαό θα έχει πληρώσει ακριβά στο πρόσφατο παρελθόν. Κύριε Σοφέλε, ναι, εσεί ναι. τι είδατε. Τι να δούμε, να ασχοληθούμε με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, λίγο είναι. Ε, Δεν ε, είναι ε, ένα συνέδριο, κύριε Σοφιανέ. Είναι επιτροπή. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι η πολιτική αντιπαράθεση από εμά γίνεται πάνω στι θέσει τη πολιτική, στα έργα και στι μέρε του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονό ότι έχει εξελιχθεί στο νέο σοσιαλδημοκρατικό χώρο στην Ελλάδα και αυτό είναι γεγονό. Και το γεγονό ότι υπάρχει και αυτή η προσπάθεια από παντού να πάρει για να μεγαλώσει ας πούμε την, την, την απεύθυνση σε ένα κόσμο. Όμως πιστεύω ότι υπάρχει και κρίση και γνώση, ειδικά σε ένα κόσμο αριστερό ριζοσπαστικό, να βγάλει, τη να βγάλει και συμπεράσματα Μα, και με βλέβει. αυτή την επιτροπή που ανακοινώθηκε και Κι, τη σύνθεση